Συνεδρίαση πραγματοποίησε χθες το απόγευμα η διοίκηση του ΔΠΘ Καβάλας. Στην εν λόγω συνεδρίαση αποφασίστηκε να ξεκινήσει η απαραίτητη διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή. Χθες το απόγευμα στις 6 ώρα πάρθηκε η απόφαση από το ΔΣ ομόφωνα της προκήρυξης θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή και η διαδικασία ξεκινάμε με την δημοσίευση της συγκεκριμένης προκήρυξης μέσα από κάποιες εφημερίδες, τόσο τοπικές όσο και πανελλήνιες εμβέλειας. Η διαδικασία που ακολουθείται αυτή τη στιγμή είναι από Δευτέρα 30 του μηνός έως και το 31 Αυγούστου. Υπάρχει ένας μήνας περιθώριο σε διαφοροποίηση από την προηγούμενη φορά που ήταν μόνο ένα δεκαήμερο, γιατί όπως καταλαβαίνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μεσολαβούν κάποιες καλοκαιρινές διακοπές που λέμε για να έχουμε την δικαιοδοσία να μπούμε όσους περισσότερους φακέλους μπορούμε στα χέρια μας για να κάνουμε αξιολόγηση. Σαν προϋπόθεση βάζουμε ότι θα έχουμε στα χέρια μας τους φακέλους όπως μέχρι 31 Αυγούστου και λογικά τις αρχές Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει πάλι το ΔΣ ώστε να κάνει την έγκριση των φακέλων αυτών και να προχωρήσουμε στη συνέντευξη με τους όποιους έχουν δεχτεί να καταθέσουν τους φακέλους τους. Σε αυτές τις προϋποθέτεις τίθενται από το Υπουργείο βάσει μια σύμβαση που υπάρχει προγραμματικής. Πρέπει να είναι είτε σκηνοθέτης, είτε ηθοποιός, είτε γενικά να ασχολείται με οτιδήποτε καλλιτεχνικό γύρω από το χώρο του θεάτρου ή της τηλεόρασης όσον αφορά τα θέματα της ηθοποιίας. Επίσης, καλό θα ήταν μέσα στους συγκεκριμένους φακέλους να υπάρχει και μια προηγούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρονών σε οτιδήποτε παρόμοια θέση ή οτιδήποτε μπορεί να μας επιδείξει ο καλλιτεχνικός διευθυντής ότι έχει δείξει σαν έργο. Βέβαια, σε αυτό το πράγμα, αφού μαζευτούν αυτοί οι φάκελοι, θα γίνει ο έλεγχος και, ας το πούμε έτσι, το αν τυχόν το όραμα του συγκεκριμένου καλλιτεχνικού διευθυντή ταυτίζεται με το όραμα που έχει το ΔΣ για τη συνέχεια του ΔΠΘ Καβάλας.